Καλή σας ημέρα. Ναι. Μέχρι ώρα δεν έχει ανακοινωθεί νεότερο πρόγραμμα περικοπών ρεύματος από τη ΔΕΗ για σήμερα. Και είναι πολύ φυσικό γιατί ακόμη είναι πολύ νωρίς το πρωί και η ζήτηση σε ρεύμα δεν είναι μεγάλη. Είναι πολύ πιθανό βεβαίως όσο περνάει η μέρα να επαναληφθεί το χθεσινό σκηνικό με τη ΔΕΗ να ανακοινώνει πρόγραμμα περικοπών, ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών ρεύματος κατά τις ώρες αιχμής. Εχθές αφορούσε δύο χρονικά διαστήματα. Το πρώτο ήταν από τις 12 έως τις 3. Και το δεύτερο το βράδυ από τις 8.30 έως τις 10.30 με εκπεριτροπή ωριές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές σε 26 νομούς της χώρας. Οι διακοπές γίνονται εφόσον ο διαχειριστής του συστήματος, η δεσμεία, το κρίνει απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευστάθεια του συστήματος και να αποφευθεί βεβαίως ένα γενικότερο blackout. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση τονίζει ότι οι διακοπές ρεύματος αυτές είναι ενδεικτικές τόσο ως προς τις περιοχές, τη διάρκεια και την έκταση. Αυτό σημαίνει ότι αν καταστεί ανάγκη θα επεκταθούν και σε περιοχές και σε διάρκεια. Το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για το πρόγραμμα περικοπών από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dei.gr. Μπορεί να καλεί και στο 92-98% και να ενημερώνεται από εκεί. Και κάποιες πρακτικές συμβουλές τέλος για τον κόσμο. Καλό είναι να αποφεύγουμε την επαφή με τις πρίζες και να θεωρούμε ότι πάντοτε οι ηλεκτρονικές συσκευές βρίσκονται υπό τάση. Βεβαίως να αποφεύγουμε τη χρήση ανελκυστήρων κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, να απενεργοποιούμε τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές και για άτομα που υποστηρίζονται μηχανικά, καλό είναι οι οικοί τους να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον αριθμό βλαβών της ΔΕΗ που μόλις είπαμε. Δηλαδή, ειδικά, α πούμε, τι κάνεις, παίρνεις το Φωτόπουλο ή τον Καραβέλα, ποιον από τους δύο. Πες ότι έχεις ένα μηχάνημα. Πάρε και τους δύο να είσαι σίγουρος.